Ας πάμε να δούμε τι άλλο αλλάζει από αύριο στις ζωές όλων μας για το χώρο της παιδείας. Υπήρχαν διαφοροποιήσεις και υπάρχουν σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Ορισμένες δομές πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα παραμείνουν ανοιχτές, ενώ η δευτεροβάθμια γυμνάσια λύκεια θα κλείσουν και θα ενεργοποιηθεί και πάλι η διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης. Για το αν υπάρχει ετοιμότητα για την τηλεεκπαίδευση, θα μας ενημερώσει τώρα ο πρόεδρος της ΕΛΜΕΚΟ Ζάνης. Καλησπέρα, κύριε Ντούντα. Καλησπέρα και Χριστόδουλε. Από την Δευτέρα, λοιπόν, ουσιαστικά ξεκινάτε και πάλι με την τηλεεκπαίδευση. Υπάρχει ετοιμότητα? Τι εικόνα έχετε από τα σχολεία μας και από τους εκπαιδευτικούς? Κύριε Χριστόδουλε, η τηλεεκπαίδευση υπήρχε και την άνοιξη που μας πέρασε σε προαιρετικό επίπεδο και θελοντικό επίπεδο. Αλλά η τηλεεκπαίδευση λειτουργήσε αρκετά από το Σεπτέμβριο που ανοίξαν τα σχολεία, γιατί αρκετές σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα και στην περιφέρειά μας, αρκετές σχολικές μονάδες και ειδικά κάποια τμήματα, κλείσαν ολικά για 10-14 ημέρες λόγω κρουσμάτων, οπότε είχαμε και διαδικασία τηλεκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι σαν κλάδος εκπαιδευτικός, με όποια προβλήματα δεν υπάρχουν, να παρέχουμε κανονική εκπαίδευση όσο μπορεί να είναι κανονική μέσα από τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Βέβαια, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ένα μάθημα διαζώσης δεν μπορεί με τίποτα να αντικατασταθεί με ένα μάθημα τηλεεκπαίδευσης, και εκεί λίγο είναι και οι φοβίες μας πόσο μεταδοτικότητα θα υπάρχει και πόσο πραγματικά μπορούν να γίνουν πιο βατά και πιο εύκολη η διαδικασία γνωστική με τα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό θα το δείξει ο καιρός βέβαια. Υπάρχει η τηλεεκπαίδευση σύγχρονη και υπάρχει και η τηλεεκπαίδευση ασύγχρονη. Και στην ασύγχρονη έχει γίνει αρκετή δουλειά και το καιρό που μας πέρασε, αλλά πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων και των λυκείων, θα κάνουν το καθήκον τους όπως το κάνανε και εθελοντικά, όπως είχα πει, και το τρίμηνο που περάσαμε του Απριλίου, του Μαΐου και του Μαρτίου. Κύριε Ντούντα, δεν θέλουμε να κάνουμε τους λοιμοξιολόγους, αλλά πώς αξιολογείτε την απόφαση να έχουμε κλειστά πλέον τα σχολεία δευτεροβάθμιας, αλλά ανοιχτά δημοτικά και νηπιαγωγεία? Θεωρείτε πως υπήρχε αυξημένος κίνδυνος το τελευταίο διάστημα και στις σχολικές αίθουσες των βαθμίδων αυτών? Δεν είναι η θέση μου τέτοια ή ο ρόλος μου τέτοιος που πρέπει να κρίνω αποφάσεις και απόψεις που έχουν να κάνουν κυρίως με επιστημονικές εκτιμήσεις όσο αφορά τον κορονοϊό. Εμείς πάντως σαν εκπαιδευτικός κλάδος και σε άλλες συνεδρίες που σας έχω δώσει, κύριε Χριστόδουλε, σας έχω πει ότι ζητούσαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα, ναι, και να υπάρξει μια πολύ καλή καθαριότητα και υγιεινή στα σχολεία. Το πρώτο δεν έγινε πάντως. Διαπιστώσαμε κάποια προβλήματα, τα αναδείξαμε τα προβλήματα αυτά. Κάποια διορθώθηκαν, κάποια δεν διορθώθηκαν. Σε θέματα καθαριότητας διορθώθηκαν σχετικά, ειδικά το τελευταίο διάστημα, διορθώθηκαν κάποια πράγματα. Δεν εισακουστήκαμε στη μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Και συνεχίζουμε κανονικά. Τώρα, κύριε Ντούντα, να πάμε και σε κάτι ακόμα. Η τηλεεκπαίδευση είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται και έναν εξοπλισμό, κάποιες συνθήκες στα σπίτια του καθενός. Αν υπάρχουν κάποιοι μαθητές, εάν γνωρίζετε, φαντάζομαι αναγνωρίζετε την πιθανότητα να υπάρχουν μαθητές να μην έχουν σπίτι τους τις δυνατότητες, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι μαθητές, θα μείνουν πίσω? Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχει αναδείξει το πρόβλημα αυτό με έρευνες που έχει κάνει και έχει πει ότι τα σύγχρονα ελληνικά νοικοκυριά περίπου το 20-22% αδυνατεί να έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά μέσα, όπως είναι το διαδίκτυο, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ. Παρ' όλα αυτά, όποιος μαθητής και έχει έρθει και ήδη στα σχολεία εγκύκλειος, η οποία αναφέρει ότι οποιοδήποτε εξοπλισμός υπάρχει στις σχολικές μονάδες μπορεί να διατεθεί σε μαθητές οι οποίοι δεν διαθέτει η οικογένειά τους ηλεκτρονικά μέσα για να παρέχεται η τηλεεκπαίδευση. Mm-hmm. Εδώ όμως θα ήθελα να τονίσω και το εξής, ότι η τηλεεκπαίδευση μπορεί να γίνει και από ένα τάμπλετ, από πλευράς του μαθητή δηλαδή, και από ένα τάμπλετ και από ένα κινητό ακόμα με μεγάλη οθόνη, από πλευράς του μαθητή μπορεί να ακούσει το μάθημα, μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα, με δωρεάν δεδομένα τα οποία παρέχονται από όλες τις τηλεφωνικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Βέβαια, το πρόβλημα, θα ήθελα να ρίξω και ένα άλλο πρόβλημα εδώ. Ότι ναι, δεν είναι μόνο το πρόβλημα εξοπλισμός που έχουν οι μαθητές, αλλά εξοπλισμός που έχουν και οι εκπαιδευτικοί. Καλούμαστε λοιπόν για ακόμα μια φορά με ίδια μέσα από το σπίτι μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ήδη και εμείς έχουμε παιδιά τα οποία είτε σε πανεπιστημιακό επίπεδο, είτε σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλούνται να κάνουν χρήση του διαδικτύου και των υπολογιστών. Οπότε
ήδη έχουμε μία πρόταση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μια ανακοίνωση, συγγνώμη, από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που λέει ότι σε κάποιες περιοχές θα υπάρχουν προβλήματα συνδεσιμότητας και προβλήματα ταχύτητας με το διαδίκτυο. Γι' αυτό και προτείνει και κάποιες λύσεις με ό,τι έχει να κάνει αυτό με την διαδικασία της διδασκαλίας. Δηλαδή, να μην ανεβαίνουν πολλά βίντεο, να μην ανεβαίνουν πάρα πολλές εικόνες, οι κάμερες να είναι κλειστές, να μην δουλεύουν πολύ οι κάμερες, να δουλεύουμε πιο πολύ με το μικρόφωνο. Πρακτικές λύσεις, ναι. Ναι, πρακτικές λύσεις. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε προβλήματα, όχι τόσο έντονα όσο είχαμε ζήσει την Άνοιξη, αλλά θα ζήσουμε πάλι τεχνικά προβλήματα, τα οποία θα δυσχεραίνουν την όλη γνωστική και εκπαιδευτική διαδικασία. Με την ελπίδα λοιπόν, κύριε Τούντα, την αρχή Δεκεμβρίου να σας βρει και πάλι στις αίθουσες καθηγητές και μαθητές.